Θέκλα μου, θα μιλήσουμε σήμερα για το θέμα που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, για την κατάθλιψη. Και... την κατάθλιψη, η οποία είναι η επιδημία στην εποχή μας. Και όχι μόνο, νομίζω είναι και μια επιδημία το αν ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν είσαι καλά. Πολλοί νομίζουν ότι έχεις κατάθλιψη. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τελικά τι είναι η κατάθλιψη και τι όχι. Να πούμε τι είναι η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική διαταραχή, την οποία εγώ την αντιμετωπίζω σαν ασθένεια. Είναι σαν μια αρρώστια. Γιατί η κατάθλιψη είναι σωματική κατάσταση. Δεν είναι μόνο ψυχική. Τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι τα ακόλουθα. Έχουμε άσχημη διάθεση, νιώθουμε down, πεσμένοι ψυχολογικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όχι για κάποιες ώρες, όχι μετά από ένα συγκεκριμένο αρνητικό συμβάν. Δηλαδή έχουμε μια πεσμένη, άσχημη ψυχολογική διάθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε τα πράγματα που παλιότερα κάναμε με όρεξη. Τις καθημερινές μας ασχολίες, δεν τις απολαμβάνουμε, μπορεί να τις κάνουμε μηχανικά σαν ρομπότ και να μην τις απολαμβάνουμε. Παρατηρούνται διαταραχές στον ύπνο, είτε υπερυπνία είτε αϊπνία, δηλαδή είτε κοιμόμαστε περισσότερο από το κανονικό και δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε, είτε δεν μας παίρνει εύκολο ο ύπνος, το οποίο σημαίνει δυσκολία να μας πάρει ο ύπνος, είτε ξυπνάμε πολύ νωρίς το πρωί και δεν μπορούμε να ξανακοιμηθούμε, το λεγόμενο early morning insomnia. Είναι συνήθως η πιο συνηθισμένη συνθήκη η οποία μας προειδοποιεί για άγχος και κατάθλιψη. Αυτό το να πέφτεις για ύπνο, να είσαι πτώμα, να κοιμάσαι κανονικά και στις 3-4 ώρες να ξυπνάς και μετά να μην μπορείς να ξανακοιμηθείς. Διαταραχές στο φαγητό, είτε να τρώμε περισσότερο από το συνηθισμένο και να έχουμε βουλιμική προσέγγιση στο φαγητό, δηλαδή να τρώμε γρήγορα και χωρίς να τα απολαμβάνουμε σχεδόν καταναγκαστικά, είτε να δένεται το στομάχι μας κόμπο και να μην μπορούμε να φάμε καθόλου ενώ πεινάμε. Οι άνθρωποι που βιώνουν κατάθλιψη βλέπουν ότι δεν υπάρχει μέλλον, δηλαδή δεν πιστεύουν ότι όσα προβλήματα και να αντιμετωπίζουν κάποια στιγμή αυτά τα προβλήματα θα τα ξεπεράσουν και θα είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν βλέπουν φως δηλαδή στην άκρη του τούνελ. Σε πολύ υψηλά σημεία κατάθλιψης μπορούν να έχουν και σκέψεις πάρα πολύ αρνητικές, δηλαδή ακόμη και για τερματισμό της ζωής τους. Εδώ να πούμε ότι η κατάθλιψη είναι ένα φάσμα, δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει λιγότερη κατάθλιψη ή περισσότερη κατάθλιψη και υπάρχουν πολλές διαγνώσεις που έχουν σχέση με την κατάθλιψη και πολλές μορφές κατάθλιψης. Υπάρχει κλινική κατάθλιψη, υπάρχει εποχιακή κατάθλιψη, το λεγόμενο SAD, Seasonal Affective Disorder, που κάποιοι άνθρωποι έχουν περιόδους κατάθλιψης στην αρχή του φθινοπόρου και στην αρχή της άνοιξης. Τώρα είναι μια περίοδος που ευδοκιμεί η κατάθλιψη. Ακόμη και για αυτούς που δεν έχουν εποχιακή διαταραχή κατάθλιψης, αυτοί που έχουν χρόνια κατάθλιψη νιώθουν χειρότερα αυτή την περίοδο. Υπάρχει λεγόμενη κυκλοθυμία κλπ. Υπάρχει διπολική διαταραχή που είναι μια πολύ σοβαρή μορφή κατάθλιψης συνδυασμένη με άλλα στοιχεία, μανιακά και ψυχωτικά στοιχεία κλπ. Για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κατάθλιψη, πρέπει να πάμε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, είτε έναν ψυχολόγο που βλέπει κόσμο, ή κυρίως κλινικό ψυχολόγο, κλινικής ειδικότητας, αν και ένας συμβουλευτικός ψυχολόγος μπορεί επίσης να μας παραπέμψει σε κάποιον ψυχίατρο και να μας πει ίσως έχεις κατάθλιψη. Ένας κλινικός ψυχολόγος ή ένας ψυχίατρος, μετά που θα συναντηθούν μαζί μας μια-δυο φορές και ίσως να χρησιμοποιήσουν και κάποια ψυχομετρικά τεστ, θα μας πούν εάν έχουμε κατάθλιψη ή όχι και τι μορφή. Και η κατάθλιψη, ακριβώς επειδή είναι αρρώστια, χρειάζεται οπωσδήποτε αντιμετώπιση. Και η αντιμετώπιση είναι διπλή. Είναι διπλή. Πρέπει να πάμε και σε ψυχολόγο για ψυχοθεραπεία, δηλαδή τακτικές συναντήσεις με τον ψυχολόγο, που να μιλάμε μαζί του ή μαζί της, να συζητάμε και τα συμπτώματά μας και τα θέματα που μας απασχολούν, αλλά κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας να μιλήσουμε για μας, να μιλήσουμε για τη ζωή μας, να μιλήσουμε για την παιδική μας ηλικία, η οποία παίζει πάρα πολύ ρόλο στο πώς θα αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητά μας σήμερα. Αλλά όχι μόνο ψυχοθεραπεία, χρειάζεται και η φαρμακευτική αντιμετώπιση για τους ανθρώπους που είναι διαγνωσμένοι με κατάθλιψη, η οποία σήμερα είναι πάρα πολύ καλή. Η σύγχρονη φαρμακευτική, η σύγχρονη ψυχιατρική έχει πολύ καλά αντικαταθλιπτικά συσκευάσματα με ελάχιστες ή καθόλου παρενέργειες. Τα πιο σύγχρονα συσκευάσματα
τα πιο καλά δοκιμασμένα συχνοσκευάσματα, γιατί συνεχώς βγαίνουν καινούρια, είναι τα λεγόμενα SSRI, τα αντικαταθλιπτικά νέας γενιάς, τα οποία στα ελληνικά SSRI σημαίνει ότι πάνε εκεί που είναι οι νευρονευρικές συνάψεις και δεσμεύουν τη σερωτονίνη, προκειμένου η σερωτονίνη να μην διαφεύγει από τον οργανισμό. Τώρα θυμηθώ στα ελληνικά τις συγγενείς της Χαράης. Είναι, έχει να κάνει με την μπλοκάρισμα της επαναπρόσληψης της σερωτονίνης. Κάπως έτσι τώρα έχω ξεχάσει ακριβώς την ελληνική ορολογία, γιατί συνήθως διαβάζω στα αγγλικά. Η σερωτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής, ο οποίος δημιουργείται στον εγκέφαλο και στο στομάχι. Είπαμε ότι το στομάχι, το έχουμε μια άλλη φορά, είναι ο συναισθηματικός εγκέφαλος, το στομάχι. Δεν έχουμε βρει τρόπο ακόμη να παράγουμε συνθετικά σερωτονίνη. Υπάρχουν όμως αυτά τα φάρμακα τα οποία βρίσκουν τη σερωτονίνη εκεί που διακινείται στις νευρικές οδούς, την μπλοκάρουν ώστε να μην διαφεύγει, και παίρνοντας αυτά τα φάρμακα μετά από 2, 3, 4 εβδομάδες ανεβαίνουν αρκετά ψηλά τα επίπεδα της σερωτονίνης, άρα νιώθουμε καλύτερα, και χρειάζεται συνδυασμός ψυχοθεραπείας με αντικαταθλιπτική θεραπεία. Γιατί το έχω δει πολλές φορές, άνθρωποι που είναι διαγνωσμένοι με κατάθλιψη και δεν δέχονται να πάρουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα και κάνουν μόνο ψυχοθεραπεία, έχουν πολύ αργά αποτελέσματα και όχι τόσο πολύ σε βάθος. Ενώ άνθρωποι που δεν κάνουν ψυχοθεραπεία και παίρνουν μόνο αντικαταθλιπτική θεραπεία, μπορεί να έχουν κάποια καλά αποτελέσματα στις 3 με 4 εβδομάδες. Αν όμως σταματήσουν τη θεραπεία, θα πέσουν ξανά στο ίδιο σημείο. Άρα χρειάζεται συνδυασμός. Εντάξει, μου έλυσες 2-3 απορίες. Κατευθείαν. Εγώ είμαι πολύ καλή για συνέντευξη. Φυσικά. Φυσικά, φυσικά. Είσαι εξαιρετική. Κάνω αυτό που τις ερωτήσεις. Ναι. Δέκλα μου, υπάρχει κόσμος. Μου θέλεις από κάτι. Ναι. Υπάρχει... Η ακατάλληλη καλεσμένη. Όχι, είσαι η κατάλληλη καλεσμένη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να μη φαίνεται ότι πάσχει από κατάθλιψη. Να είναι ευτυχισμένος στην εικόνα. Αγάπη μου, εσύ εμένα με κατάλαβες μετά το Γενάρη, μου είδες για πρώτη φορά μετά από 4 από την Κρήτη ότι είχα κατάθλιψη. Εγώ ναι, σε πήρα για τηλέφωνο η αλήθεια. Τα είπαμε, αν το θυμάσαι. Εντάξει. Μετά από αυτή την τηλεοπτική εμφάνιση. Ναι, πολύ σκοτεινό. Δεν έχω καταλάβει τον εαυτό μου. Ναι, εγώ δεν σε κατάλαβα, δεν σε γνώριζα πριν, Θέκλα μου, αλλά ένιωσα ότι είσαι πολύ θετική και πολύ χαρούμενη. Και εγώ απλά σε είδα σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Είχα κατάθλιψη και δεν είχα καταλάβει κιόλας. Γιατί είχα πάθει μια ύφεση. Είχα σταματήσει τη θεραπεία το καλοκαίρι. Θεωρούσα ότι ήμουν καλά, δεν ήμουν όμως καλά. Τα συμπτώματα, η κατάθλιψη άρχισε να χτίζεται σταδιακά. Η σερωτονίνη μου προφανώς άρχισε να πέφτει σταδιακά. Και ήταν πριν 5 εβδομάδες όταν έπιασα πάτο συναισθηματικά. Είχα φτιάξει και ένα βίντεο στο κανάλι μου, θέλω να σου μιλήσω, στο κανάλι μου στο YouTube. Θέλω να σου μιλήσω για την κατάθλιψη, που θα είχε συμπάθει ο τίτλος, το οποίο το έφτιαξα ακριβώς τη μέρα που συνειδητοποίησα, το κατάλαβα ότι έπαθα κατάθλιψη και ξεκίνησα τη θεραπεία. Γιατί ήθελα να μιλήσω ακριβώς σε εκείνη τη συνθήκη για το πώς νιώθει ένας άνθρωπος που έχει κατάθλιψη. Και σε εκείνο το βίντεο, επειδή ακριβώς ήμουν στην τηλεόραση όπως είμαι τώρα και ήμουν ασθενισμένη και βαμμένη, λέω: Κόσμο, μα τι όμορφη που είσαι, μα τι καλά που φαίνεται, λένε κάποιοι που δεν γνωρίζουν από κατάθλιψη. Αποκλείται να έχεις κατάθλιψη. Και όμως εγώ μέσα μου ήμουν χάλια, δηλαδή ήμουν πολύ άσχημα ψυχολογικά. Εντάξει, η κατάθλιψη είναι, ενώ δεν σου συμβαίνει κάτι που να σε προβληματίζει, ενώ δεν βιώνεις ένα πένθος, να νιώθεις σαν να είσαι στη χειρότερη μοίρα του κόσμου. Σαν να έχεις μια πλάκα πάνω στο σπίτι σου και σε βαραίνει, σε επιβαρύνει, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, δεν μπορείς να χαρείς, δεν μπορείς να γελάσεις, δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν μπορείς να ζήσεις. Είναι κάποια από τα συμπτώματα αυτά. Είδες, ξέχασα ότι με πήρες τηλέφωνο, γιατί και η μνήμη επηρεάζεται όταν έχεις κατάθλιψη. Εντάξει, επειδή εγώ σε γνωρίζω, γι' αυτό και το κατάλαβα ίσως. Υπάρχει λεγόμενη ψευδοάνοια που προκαλείται από την κατάθλιψη. Όταν απίστευτο. Οι άνθρωποι βρίσκονται βαθιά μέσα σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, μπορεί να έχουν συμπτώματα Αλτσχάιμερ, ενώ να είναι και νεαροί και να μην έχουν Αλτσχάιμερ. Πολλά συμπτώματα που δεν φαντάζεται κανένας ότι. Ναι, συμπτώματα που δεν θα φανταζόταν ποτέ κανένας ότι προέρχονται από κατάθλιψη. Αγαπημένοι μου, κόσμο. Μπορεί να φορά τα γυαλιά σου και να τα ψάχνει. Φυσικά. Και να λες πού είναι τα γυαλιά μου, ενώ τα φορά. Ναι. Ή να μην μπορεί να βρει ένα αντικείμενο το οποίο το βάζει σε ένα συγκεκριμένο μέρο. Ναι. Δηλαδή να αποπροσανατολίζεσαι. Γιατί στην κατάσταση τη κατάθλιψη δεν λειτουργεί καλά ο εγκέφαλο. Ναι. Ο εγκέφαλο μα λειτουργεί με καύσιμα, τα οποία αυτά καύσιμα
Είναι η γλυκόζη βεβαίως που δίνει ενέργεια στον εγκέφαλο, αλλά αυτοί που μεταφέρουν τα μηνύματα από το ένα νευρικό κύτταρο στο άλλο, από τον εγκέφαλο στο σώμα, είναι νευροδιαβιβαστές. Ναι. Η σερωτονίνη είναι ένας ενορχιστρωτής νευροδιαβιβαστής, ο οποίος επηρεάζει πάρα πολλές λειτουργίες του εγκεφάλου όταν χαμηλώνουν τα επίπεδά του. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι κάτι physical, είναι κάτι σωματικό η κατάθλιψη, δεν είναι μόνο κάτι ψυχολογικό. Και είναι αρρώστια, παρόλο που στη σύγχρονη ορολογία της ψυχοπαθολογίας δεν χρησιμοποιούμε τον όρο ασθένεια, χρησιμοποιούμε τον όρο ψυχική διαταραχή. Εγώ επειδή είμαι ασθενής με κατάθλιψη, θέλω να χρησιμοποιώ τον όρο ασθένεια, γιατί ακριβώς χάνεις τις δυνάμεις σου και δεν είσαι καλά. Όχι γιατί έτσι το σκέφτεσαι ή γιατί έτσι σου μπήκε η ιδέα, αλλά γιατί όντως σωματικά και νευρολογικά είσαι αποδυναμωμένος. Ναι. Αγαπημένοι μου, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Έχουμε πολύ Κύπρη κατάθλιψη. Έχουμε πολύ Κύπρη κληρονομικότητα για κατάθλιψη. Θέλω να τελειώσω με αυτό. Ναι. Ότι παρόλο που υπάρχει άμεση σύνδεση της ηλιοφάνειας και κατ' επέκταση της έκρησης μελατονίνης από το δέρμα και της μείωσης της κατάθλιψης, δηλαδή παραδοσιακά η κατάθλιψη έχει υψηλότερα νούμερα σε χώρες χωρίς ηλιοφάνεια, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Κύπρο. Παρόλο που είμαστε χώρα με πολύ ψηλή ηλιοφάνεια, έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά κατάθλιψης, ίσως και ψηλότερα από τον κάτω χώρο που δεν έχει ίδιο. Και εγώ πιστεύω ότι παίζει ρόλο η κληρονομικότητα μας, αλλά και η ιστορία μας. Έτσι. Και θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά του λόγου για του οποίου αντιμετωπίζουμε αυτά. Φορά, θα όχι, την επόμενη φορά θα είσαι μαζί μας. Σ' αγαπώ, φιλιά. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Φιλιά πολλά. Σας φιλώ πολύ. Γεια σου, Θεκλά μας.